εκ μέρους του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω όλη τη διοργάνωση και τον κύριο Θεοχάρη προσωπικά για τη σκέψη τους και την διάθεσή τους να στηρίξουν το έργο του Συλλόγου και το σπίτι της Αρχαίας Κορίνθου συγκεκριμένα, που είναι το μεγαλύτερο από τα σπίτια του Συλλόγου, με 43 παιδιά που μεγαλώνουν μαζί μας αυτή τη στιγμή. Παιδιά θύματα κακοποίησης και βαριάς παραμέλησης που έχουν βρει μια ζεστή αγκαλιά στο σπίτι μας, και κυρίως σκοπός και στόχος μας καθημερινά είναι να τους δώσουμε μια φυσιολογική καθημερινότητα. Τα παιδιά που μεγαλώνουν μαζί μας είναι παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο της περιοχής, στις δραστηριότητες του Δήμου, και προσπαθούμε να τους δώσουμε ένα ζεστό σπιτικό. Πώς βοηθάει το Χαμόγελο Παιδιού η συγκεκριμένη διοργάνωση? Η συγκεκριμένη διοργάνωση έχει αποφασίσει ότι όλο το ποσό από τις συνδρομές των συμμετοχόντων θα είναι προς το Χαμόγελο του Παιδιού εξ ολοκλήρου, δηλαδή το ποσό της συνδρομής θα είναι για το Χαμόγελο του Παιδιού, και οι συμμετέχοντες από ό,τι είδα ήταν πάρα πολλοί. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, καλό τερματισμό σε όλους όσους συμμετέχουν. Άρα καλά και κάναμε και εμείς που στηρίξαμε όλες τις δυνάμεις για να έχει ασυγείρετε περισσότερες συμμετοχές. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ και για την εμπιστοσύνη και για τη στήριξή σας. Θέλουμε και εμείς από την πλευρά μας, εκ μέρους του Δήμου Λειτουργικού Αγίων Θεοδόρων, να χαιρετήσουμε αυτή την προσπάθεια του πρώτου Πρεβέ Κορινθίας. Θεωρούμε πως τέτοιες κινήσεις, ειδικά στις μέρες που περνάμε, είναι πολύ σημαντικές, έτσι ώστε να προάγουμε τον αθλητισμό. Και βέβαια όλη αυτή η προσπάθεια, γνωρίζουμε όλοι ότι ενισχύεται το Χαμόγελο του Παιδιού και δίνει μια άλλη έμφαση σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ο Δήμος Λειτουργικού Αγίων Θεοδόρων συμμετέχει λοιπόν σε αυτή τη διοργάνωση. Όπως γνωρίζετε, περνάνε και από τα διοικητικά όρια του Δήμου. Έτσι λοιπόν και εμείς έχουμε κάνει τις κατάλληλες κινήσεις, έτσι ώστε να περάσουν πάνω από 400 ποδηλάτες από μια πολύ μεγάλη περιοχή του Δήμου Λειτουργικού Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Θέλω να πω καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες. Οι διοργανωτές του Πρεβέ Κορινθίας εδώ και αρκετό καιρό έχουμε συναντηθεί μαζί τους, έχουν συναντηθεί με τον τουριστικό οργανισμό του Αγίου και υπάρχουν οι κατάλληλες κινήσεις έτσι ώστε να φιλοξενηθούν με τον καλύτερο τρόπο όλοι αυτοί οι ποδηλάτες, οι συμμετέχοντες σε ξενοδοχεία του Δήμου μας και σε καταστήματα βέβαια του Δήμου μας που προμηθεύονται πράγματα. Αλλά βέβαια έχουμε κάνει και τις κατάλληλες κινήσεις όσον αφορά τους δρόμους, τις σημάνσεις, αλλά και έχουν ειδοποιηθεί και η αστυνομία όσον αφορά και αυτή την προσπάθεια. Και πάλι δεν θέλω να πω συγχαρητήρια στους διοργανωτές, να ευχηθώ του χρόνου να έχει ακόμα περισσότερες συμμετοχές. Τέτοιες κινήσεις και τέτοιους αγώνες θέλουμε να πραγματοποιούνται στον τόπο μας, δίνουν μια άλλη αξία και θέλουμε να πιστεύουμε πως του χρόνου θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία και εμείς θα είμαστε εδώ έτσι ώστε να στηρίξουμε όλη αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Του χρόνου που ενδεχομένως να είναι και στο Λουτράκι η έναρξη. Έχουμε έρθει όλοι να συμμετέσχουμε σε αυτό το Πρεβέ, το πρώτο Πρεβέ που γίνεται στην πόλη μας, με μαζική συμμετοχή από ό,τι μπορείτε να δείτε κι εσείς, πάρα πολλοί κόσμος. Ο καιρός μας έκανε το κέφι, θα περάσουμε καλά και θέλω να ευχηθώ σε όλους να το διασκεδάσουν, να έχουν μια καλή διαδρομή και να γυρίσουμε όσοι ξεκινήσαμε. Σωστό, ναι. Τα έσοδα θα πάνε στο Χαμόγελο του Παιδιού, μια πάρα πολύ καλή κίνηση από τους παιδιά που οργάνωσαν τον Πρεβέτ. Και θα κοιτάξουμε και εμείς σαν ομάδα να κάνουμε μια ανάλογη κίνηση κάπου εκεί την Άνοιξη, να φέρουμε ακόμα περισσότερο κόσμο ποδηλατικό στην πόλη μας. Μπα όχι, δεν είναι η εποχή για επιδόσεις. Αυτή την εποχή είμαστε σε περίοδο ξεκούρασης. Μια άσχημη αγωνιστική χρονιά ξεκινάει τον Μάρτιο με έναν αγώνα στην Πάτρα. Οπότε αυτή την εποχή κανονικά δεν θα έπρεπε να το κάνουμε.
όσο έχει να κάνει με την προπονητική, αλλά συμμετέχουμε μόνο και μόνο για να το στηρίξουμε. Άρα θα πάμε χαλαρά σε στυλ βόλτας κι εμείς. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντική την εκδήλωση που γίνεται σήμερα στην Κόρινθο και το μήνυμα που περνούν οι ποδηλάτες στους νέους ανθρώπους. Η μετακίνηση με ποδήλατο είναι μια ευχάριστη μετακίνηση, χωρίς κόστος, και για μια πόλη που είναι επίπεδη όπως η Κόρινθος είναι ιδανική. Δεν δημιουργεί κυκλοφοριακά προβλήματα, δεν ρυπαίνει το περιβάλλον και είναι και κοινωνική, γιατί μετακινούνται συνήθως αρκετοί ποδηλάτες μαζί. Θεωρώ ότι θα πρέπει να την βοηθήσουμε, θα πρέπει να ενισχύσουμε την υποστήριξη που υπάρχει και να βελτιώσουμε τους ποδηλατοδρόμους στην Κόρινθο, γιατί υπάρχει ένα θέμα ασφάλειας στην Κόρινθο. Διασταυρώνονται οι ποδηλάτες με αυτοκίνητα που κινούνται με υψηλή ταχύτητα, ιδιαίτερα στην οδό Δαμασκηνού. Και αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί είτε με φανάρια που δεν υπάρχουν στην Κόρινθο, είτε με μια διαφορετική χάραξη στους ποδηλατοδρόμους. Εφόσον αυτά λυθούν τα θέματα της ασφάλειας, νομίζω ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των ποδηλατών που θα μετακινούνται στην Κόρινθο και με ό,τι καλό αυτό συνεπάγεται. Βεβαίως, όπως είπατε, είναι και ο σκοπός η υποστήριξη στο χαμόγελο του παιδιού σημαντικός. Και η ανταπόκριση που υπάρχει, όπως βλέπετε, από όλη την Ελλάδα, γιατί από ό,τι βλέπω έχουν έρθει ποδηλάτες όχι μόνο από την Κορινθία αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και διαφημίζει βεβαίως και την πόλη της Κορίνθου, κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε. Με κάθε τρόπο πρέπει να αναδείξουμε πόσο όμορφη πόλη είναι η Κόρινθος, τι μπορεί να προσφέρει στους επισκέπτες της για να την αναπτύξουμε και οικονομικά. Γιατί ξέρετε, έχει και μια οικονομική διάσταση η σημερινή εκδήλωση, που την θεωρώ ότι είναι σημαντική. Μην ξεχνάτε ότι το επιμελητήριο είναι μέλος ιδρυτικό του LTO, συμμετέχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και βοηθάμε τις προσπάθειες που γίνονται για την τουριστική προβολή του Λουτρακίου και γενικότερα της περιοχής μας. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τους ανθρώπους που μας έκανε την τιμή να βρίσκονται σήμερα εδώ, στο πρώτο ποδηλατικό μπρεβέ Κορινθίας, που στέφεται με επιτυχία και διοργανωτική αλλά και σε επίπεδο συμμετοχών. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, ο καιρός να μας κάνει τη χάρη και να μην βρέξει. Όλοι να ικανοποιηθούν τη διαδρομή και όλοι να περάσουν όσο καλύτερα γίνεται. Πάντως για την ώρα δεν βρέχει τελικά. Η πρόβλεψη είναι. Ακριβώς, η πρόβλεψη είναι για να μην βρέξει, δεν υπάρχει βροχή, δεν βλέπουμε βροχή. Ελπίζουμε να πάνε όλοι καλά και μετά τις 3 το μεσημέρι που θα γίνουν οι τερματισμοί να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ όλους όσους παρευρέθηκαν σήμερα εδώ, τους ανθρώπους από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους ανθρώπους που στήριξαν αυτή την προσπάθεια σε επίπεδο φορέων, τους ανθρώπους που σαν ιδιώτες στήριξαν την προσπάθεια αυτή. Τα καφέ, τα εστιατόρια. Για να μην αδικήσω κάποιον, επιφυλάσσουμε αύριο, μόλις τελειώσουμε λίγο τη διαδικασία, γιατί τώρα είμαστε πιεσμένοι για να προλάβουμε τους ανθρώπους που έχουν κινήσει, να αναφέρω όλους αυτούς που βοήθησαν και είναι αρκετοί και τους ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Αυτό είναι το πρώτο πρεβέτη Κορινθίας και του χρόνου. Και του χρόνου για το 2014 έχουμε εξασφαλίσει αυτή τη διοργάνωση και θα επιδιώξουμε και κάποιες άλλες ανάλογες διοργανώσεις για το νομό μας μέσα στο 2014. Και θα προσπαθούμε πάντα να προσφέρουμε και φιλανθρωπικό ρόλο, όπως τώρα για το χαμόγελο του παιδιού, αλλά και συνολικά κοινωνικό ρόλο για την ανάδειξη της πόλης μας, της περιοχής μας και του νομού μας γενικότερα. Ο κ. Κακούρης πάντως έβαλε για το Λουτράκι ψηλό στόχο. Είπε ότι του χρόνου να κάνει να γίνει η κίνηση από το Λουτράκι. Εμείς δεν θέλουμε να χαλάμε κανένα στο χατήρι, θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τον τόπο, την ανάδειξη του τόπου. Και πρέπει όλοι αυτοί να μπουν και να καταλάβουν ότι πρέπει να κάνουμε πλέον πράγματα και να μην περιμένουμε από κάποιους άλλους να γίνουν. Και ό,τι χρειάζεται πάνω στη διαδεσία σας, τηλέφωνο που υπάρχει στο ρόλο του. Καλημέρα σας.